Χαίρετε. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών για του μαθητέ του ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών. Να πούμε για τα θέματα ότι χαρακτηρίζονται μέτρια δυσκολία, με σωστή διαβάθμιση. Ε, κάποια υπερωτήματα είχαν, απαιτούσαν περισσότερη προσοχή, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Να περάσουμε στι κάρτε για να δούμε τι απαντήσει αναλυτικά. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα, θέμα θεωρίας. Ε, η παράγωση του Χ τετράγωνο, η απόδειξη είναι στη σελίδα 28 του σχολικού βιβλίου. Στο α2, ορισμό τη διαμέσου, στη σελίδα 87 του σχολικού βιβλίου. Στι ερωτήσει σωστού λάθου, στο α 2 ορισμο τη διαμεσου στη σελιδα 87 του σχολικου βιβλιου στι ερωτησει σωστου λαθου στο α λαθος το β σωστό, το γ λάθο. Και στο α4, συμπλήρωση κενού, η παράγωση του ρίζα Χ. 1 προ 2 ρίζα Χ με Χ θετικό. Και η παράγωση σύνθετη συνάρτηση F επί Z του Χ. Παράγωγο, εφτόνο Τζέ του Χ επί Τζέ Χ. Περνάμε στο θέμα Β, ένα θέμα στατιστική. Ε, για το Β1 για τη μέση τιμή, ο γνωστό ε, τύπο 1 προ νύε επί άθροισμα των ΤΑΦ ε, που μου δίνει αποτέλεσμα 75 πέμπτα, δηλαδή 15. Για το εύρο, αφού τα φέρουμε σε αύξουσα σειρά, είναι η μεγαλύτερη μείον τη μικρότερη παρατήρηση, 25 μείον 5, δηλαδή 20. Στο Β2, μου ζητά να υπολογίσω τη διακύμανση. Ε, οπότε και εδώ από τον γνωστό τύπο 1 προσνύπει το άθροισμα των ΤΑΦΑΙ μείον μέση τιμή τετράγωνο. Μετά από πράξεις καταλήγω στο αποτέλεσμα που είναι 50. Το β ήταν ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να, να, δώσουμε κάποιες παρατηρήσεις. Για το συντελεστή μεταβολής έχουμε την τυπική απόκληση προς μέση τιμή. Ρίζα 2 τρίτα επί 100%. Αυτό ήταν το ένα μέρος του ερωτήματος. Από εκεί πέρα μου ζητάει να αιτιολογήσω ε, γιατί το δείγμα είναι ή δεν είναι ομοιογενέ. Οπότε πρέπει να βρω τη σχέση του ρίζα 2/3 ε, με το 10% το όριο. Ε, το ρίζα 2/3 λοιπόν θεωρώ μεγαλύτερο από το 10 εκατοστά. Ισοδύναμα υψώντα το τετράγωνο 2-1, τα μεγαλύτερο από το 1 προ 100, 200 μεγαλύτερο από το 9. Καταλήγω σε μια σχέση που είναι αληθή. Συνεπώ το συντελεστή μεταβολή είναι μεγαλύτερο από 10%. Άρα το δείγμα δεν είναι ομοιογενέ. Περνάμε στο θέμα Γ, στο Γ1, όπου βρίσκω την παράγω τη F3H τετράγωνο πλήν 18χ και α και ο ρυθμό μεταβολή τη F για χ ίσον 1 είναι ίσω με το 0 από τα δεδομένα τη άσκηση. Άρα, ευτόνω 1 ίσον 0, ισοδύναμα καταλήγω ότι το α ισούται με 15%. Στο γ2, για α ίσον 15, είναι η f του χ ίση με χ' πλήν 9χ τετράγωνο και 15χ και 1. Άρα, το f του 2, 2 στην τρίτη μείον 9 επί 2 τετράγωνο και 15 επί 2 και 1 ισούται με 3. Οπότε, το σημείο μη 2,3 είναι το σημείο επαφής. Έστω ψ λάμδα χ και β η εξίσωση της εφαπτωμένης. Το λάμδα είναι το ευτόνος του 2, όπου μετά από πράξεις βρίσκω ότι είναι το μείον 9. Οπότε, έχω την ψ πλην πλήν 9χ και β και διέρχεται από το σημείο μη 2,3, άρα οι συντεταγμένε του μη επαληθεύουν την εξίσωση τη ευθεία. Από που βρίσκω το β, ότι είναι 21 και τελικά η εξίσωση τη εφαρτωμένη είναι υψη πλην 9χ και 21. Στο γάμα 3 μονοτονία κρότα, κλασικό υποερώτημα, η ευτόνο χ είναι 3χ τετράγωνο πλην 18χ και 15. Ε, λύνω την σε ευτών ω χ ίσον 0 και καταλήγω στι ρίζε χ ίσον 1 ή χ ίσον 5. Φτιάχνω πίνακα μονοτονία ακροτάτων. Από όπου το συμπέρασμα είναι ότι η F είναι γνησίω αύξουσα σε κάθε ένα από τα διαστήματα πλήν άπειρο 1 κλειστό και κλειστό 5 συν άπειρο και γνησίω φθήνουσα στο διάστημα κλειστό 1 5. Παρουσιάζει στο χ 1 ίσον 1 τοπικό μέγιστο το F του 1 ίσον 8 και στο χ 2 ίσον 5. -1 τοπικό ελάχιστο το F του 5 ίσον μείον 24. Στο Γ4 μας ζητάει να υπολογίσουμε ένα όριο όπου περιέχει την ευτόνος Χ την οποία αντικαθιστώ, έχω βρει νωρίτερα, 3 Χ τετράγωνο πλήν 18 Χ συν 15 προς Χ τετράγωνο μείον 1 όριο. Με κατάλληλε παραγοντοποιήσει προκύπτει το Χ πλήν 1 επί 3 Χ πλήν 15, Χ και 1 προς Χ πλήν 1 στον παρονομαστή, διαγράφω τον παράγοντα Χ πλήν καταλήγω στο όριο 3χ 15 προς χ και 1, αντικαθιστώντας βρίσκω μείον 12 δεύτερα, δηλαδή μείον 6. Θέμα δελτα, στο δελτα 1, για το πεδίο ορισμού απαιτώ τον παρονομαστή στην ε, συνάρτηση να είναι διάφορος του μηδενό. άρα χ διάφορο του μείον 1, άρα το πεδίο ορισμού είναι το r εκτός το μείον 1. Για την παράγω τη f έχουμε την αυτόνο χ με κανόνα παραγώγηση πηλίκου ε, και μετά από κατάλληλε πράξει να καταλήξω ότι ε, 1 προ χ και 1 τετράγωνο είναι η αυτόνο χ. Στο ΔΕΛΤΑ 2 ε, βρίσκω το αυτόνο 2 από τη σχέση της, ε, που έχω βρει νωρίτερα την αυτόνο χ. 1 προς 2 συν 1 τετράγωνο, δηλαδή 1 ένατο, και το αυτόνο 1, 1 τέταρτο. Και με αυτόν τον τρόπο υπολογίζω τη μέση τιμή 1 προς 1 ένατο, δηλαδή 9. Και την τυπική απόκληση 1 προ 2 επί 1 τέταρτο, δηλαδή 2. Στο ΔΕΛΤΑ 3, ένα απαιτητικό ερώτημα. Αν το πλήθο των μαθητών τη περιφέρεια λοιπόν είναι 2.000, πόσοι από αυτού έχουν χρόνο επιστροφή από 5 έω 11 λεπτά. Αυτή λοιπόν θα είναι το ποσοστό το 81,5% του συνόλου των μαθητών. Άρα είναι το 81,5% προ 100 επί 2.000, που είναι 1.630 μαθητέ ενώ πάνω από 15 λεπτά είναι το 0,15% του συνόλου των μαθητών, άρα μετά από την πράξη 0,15% επί 2.000, τρεις μαθητές. Και τέλος, το ΔΕΛΤΑ 4, ένα κλασικό ο, τα τελευταία χρόνια υποερώτημα, όπου από την γνωστή εφαρμογή του σχολικού βιβλίου, έχουμε τη νέα μέση τιμή να είναι η παλιά συνδεδομένη τα τρία λεπτά που έχουν προσθεθεί, δηλαδή 9 και 3, 12, ενώ η τυπική απόκληση δεν, παρουσία, δεν επηρεάζεται από την πρόσθεση αυτή, παραμένει ίση με την παλιά, δηλαδή 2. Να πούμε ότι αναλυτικά τι απαντήσει θα τι βρείτε στο αυριανό φίλο τη εφημερίδα Νέα Κρήτη, καθώ και στο site neacrete.gr. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στου μαθητέ στη συνέχεια των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι.